Δεν είναι τώρα αυτό ειρηνιστικό. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα με απόλυτη σοβαρότητα για την περίσταση αλλά και για την ιδιαίτερη περίοδο την οποία βιώνετε θα μιλήσουμε για το άγχος και τις τεχνικές που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μείνετε εδώ να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Ξέρω και εγώ τι βλέπω ότι παίρνει. Δεν με κρίνετε! Βλέπω ό,τι θέλω, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτό το βίντεο να γίνεται τώρα, επειδή ξεκινάμε σε δύο μέρες πανελλαδικές, αλλά ήδη οι ενδοσχολικές έχουν ξεκινήσει πιο πριν. Γενικά, τα μπερδεύω πάρα πολύ με τις εξετάσεις, δεν πάρα πολύ. Οπότε, καταλαβαίνω ότι κάποιοι τώρα θα ξεκινήσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Όμως, με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά σε σχέση με το άγχος και εγώ έχω κάνει και άλλες φορές βίντεο για τις πανελλαδικές, μην λέω τα ίδια και τα ίδια. Σήμερα θα αντιμετωπίσουμε το άγχος με κανονικές τεχνικές, πραγματάκια, πρακτικά που θα κάνουμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ως οφείλω να κάνω έρευνα, θα μπω στο YouTube να δω τι υπάρχει για relaxation. Μη λέω τα ίδια και τα ίδια. Οπότε, how to, ξέρω εγώ, τα recommendations μαρτύρουν διάφορα για την προσωπικότητα του ανθρώπου. How to relax your mind. How to stop stress in 90 seconds. So we have a 90-second window. Λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος αυτός που ερευνά το λαιμό. Το λαιμό. Πολλά το λαιμονάκι μου. Λοιπόν, ο άνθρωπος εδώ, ο Don Joseph Galway, είναι brain researcher. Εξερευνά τον εγκέφαλο και έδωσε αυτή την τεχνική που μέσα σε 90 δευτερόλεπτα θα μας κάνει να ηρεμήσουμε. Σηκώνουμε την παλάμη μας. Νομίζω την αριστερή, αν τα κατάλαβα σωστά. Παίρνουμε τον δείκτη του δεξιού χεριού και πιέζουμε ακριβώς το κέντρο της παλάμης. Πιέζουμε με μανία και τι κάνουμε, κλείνουμε τα μάτια μας και αρχίζουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε και μάλιστα μετράμε την πρώτη εισπνοή με αριθμό και την ώρα που εκπνέουμε σκεφτόμαστε χρώμα, δηλαδή κάνουμε ένα κόκκινο, όντως έτσι τα λέει αυτό, τα κάνουμε δύο μπλε. Τρία, πράσινο. Αφήνουμε την πίεση και για 10 δευτερόλεπτα αφήνουμε το μυαλό μας εντελώς κενό, να μην μας απασχολεί τίποτα. Τίποτα. Και υποτίθεται ότι τώρα είμαστε πιο ήρεμοι. Και μπορούμε να πάρουμε μια πιο σωστή απόφαση για τη ζωή. Ωραία ήτανε. Μ' άρεσε. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν με το stress. Relaxing technique. Relaxing technique. Relaxed techno music! Τι λέτε καλή κυρία μου, τι relaxed techno music, υπάρχει αυτό το πράγμα. Deep trance meditation music, 8 ώρες. Relaxed instrumental house music for studying. What? Νιώθεις τη χαλάρωση τώρα ή... Παραπάνω! Κάτι από τον μπαρ, θες! Για ποιο λόγο είναι αυτό, καλέ. Έλα! Αλλεπάλληλα. Δηλαδή, έχω εγώ να κάνω μαθηματικά και έχω ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα να λύσω και λέω, όχι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα. Ναι! Λοιπόν, ό,τι βλέπετε στο ίντερνετ μην το πιστεύετε. Εκεί καταλήγω. Λάθη, τέκνο, μιουτήρια. Φάγω μεγαλώσαμε στα πλασόντα να πούμε να έρθουν να μας πούνε για relaxing τέκνο, μιουτή. Electronic music for studying concentration. Θα δοκιμάσω ένα ακόμα. Oh.
στα μάτια. Τι κάνεις παιδί μου? Διαβάζω! Ποτέ κανένας γονιός δεν πίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όχι, όλο λάθος από το σέρτς. Όλο, τίποτα, δεν μας προσέφερε τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα το Progressive Muscle Relaxation Rudra. Έλα το μαζί. Εδώ είναι το σαλόνι. Λοιπόν, όχι, σοβαρά τώρα. Αυτό είναι κάτι που το έχω μάθει και από ηθοποιούς φίλους μου. Ξεκινάνε πολύ συχνά το ζέσταμά τους από αυτό. Μπαίνουν σε μια βαθιά χαλάρωση, ξαπλώνουν και προσπαθούν σε αυτή την κατάσταση του ξαπλώματος να σκεφτούν έναν έναν τους διαφορετικούς μυς του σώματός τους και να ηρεμήσουν το κάθε ένα διαφορετικό μυ ξεχωριστά. Δηλαδή, είσαι εδώ. Ωραία, ξεκινάς με κλειστά τα μάτια. Και έτσι πως είσαι ξαπλωμένος και ήρεμος, σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ότι ηρεμούν τα δάχτυλα των ποδιών σου, ξέρω εγώ. Σκέφτεσαι ότι ηρεμεί η καμάρα κάτω εκεί στο πέρμα σου. Σκέφτεσαι ότι ηρεμούν απολύτως και χαλαρώνουν τελείως οι αστράγαλοι σου. Και ανεβαίνεις τσίκι-τσίκι, περνάς όλο σου το σώμα, δίνοντας χρόνο και εστιάζοντας σε κάθε σημειάκι με μια απόλυτη διάθεση να χαλαρώσει εκείνο το σημείο όλος διόλου. Είναι και λίγο φαντασία, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, την ώρα που η σκέψη σου περνάει από τα γόνατα και λες χαλαρώνω τρομερά, πρέπει να νιώσεις λίγο αυτή την αίσθηση του καταλαβαίνεις. Και περνάς όλο σου το σώμα, χτυπάς τα κόκαλα, τις λεκάνεις, πλιά σου, τάρα, 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 τα λουλουδάκια στο κεφάλι. Και το περνάς όλο αυτό, νομίζω ότι αν το κάνεις ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο, είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι χαλαρώσει πραγματικά. Τα μαλλιά μου τώρα έχουν χαλάσει. Όχι. Όχι, είναι όπως την είναι στην αρχή. Τέλεια. Ωραία, τέλεια. Μια άλλη τεχνική που είναι πολύ βοηθητική είναι. Παίρνεις ένα μαξιλάρι. Και το κάνεις αυτό και δεν καταλαβαίνεις πόσο υπέροχα νιώθεις. Νιώθω ότι έχω χαλάσει όμως τώρα τα μαλλιά μου. Όχι, όχι, κάτσε. Είναι όπως πριν. Ναι, είναι τέλεια. Τέλεια. Συνεχίζουμε με επόμενες τεχνικές χαλάρωσης. Αν δεν σας έχει ταιριάξει κάτι από όλα αυτά μέχρι στιγμής, θα σας δείξω κάτι που έμαθα σε ένα σεμινάριο υποκριτικής. Είναι η τεχνική του shake it. Τώρα, όσο γελία φέρνετε κάποια πράγματα, τόσο πιο ωραία είναι να τα κάνετε έστω μία φορά να τα δοκιμάσετε, να νιώσετε τη γελιότητά τους, αλλά και ταυτόχρονα να νιώσετε αν σας βοηθάνε ή όχι. Λοιπόν, αυτό που κάνω με το shake it και το κάνω κάθε φορά που είναι να εμφανιστώ κάπου, όσο fancy και αν είμαι ντυμένη, φτιαγμένη, τα κούμια, δεν έχει σημασία, εγώ θα κάνω 5 λεπτά έτσι πριν βγω οπουδήποτε, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να ηρεμήσω. Το έκανα σε όλες τις παραστάσεις πριν, cuts, hair, τα πάντα. Και ουσιαστικά στην πραγματικότητα στέκεσαι και δημιουργείς στην αρχή πιο ήρεμα. Όσο λίγο και να σας φαίνεται αυτό, στην αρχή πιο ήρεμα και έπειτα λίγο πιο έντονα ένα φοβερό τρέμουλο σε όλο το σώμα. Χαλαρώνεις δηλαδή απίστευτα και κάνεις αυτή την κίνηση. Δεν είναι τίποτα τρομερό, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εμείς αυτό το κάναμε κάποια στιγμή στο σεμινάριο 20 λεπτά. Λειτουργεί σχεδόν αποτοξινωτικά για όλο τον οργανισμό αυτό το πράγμα. Θέλει μια συνέπεια και δεν λέω ότι θα ξεκινήσετε τώρα και θα κάνετε 20 λεπτά, αλλά πραγματικά αν νιώθετε τρέμπλο ή την οποιαδήποτε ένταση, αυτό σαν κατάσταση μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει. Κάντε το. Η υποσημείωση για την τεχνική του shake it, για να το διευκρινίσουμε, το τρέμπλο δεν προέρχεται από αυτήν εδώ την κίνηση, δεν σηκώνουμε καθόλου από κάτω τις πτέρνες, αλλά κάνουμε release στα γόνατα. Αφήνουμε τα γόνατα ελεύθερα και αυτό έρχεται σαν κύμα μέχρι πάνω, λίγο ενδεχομένως μέχρι και το σβέρκο.
Ο Τίμος, ας πούμε, είναι αγχωμένος καθόλου? Όχι, γιατί? Γιατί αναπνέει σωστά. Από την εντελώς ταραχή θα πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με την αναπνοή. Η αναπνοή προφανέστατα παίζει τεράστιο ρόλο στο στρες. Δεν αναπνοούμε καθόλου σωστά στην καθημερινότητα, γι' αυτό είμαστε έτσι. Αλλά μπορούμε να επαναφέρουμε λίγο σωστή αναπνοή για να ηρεμήσουμε και μάλιστα γρήγορα. Γενικά αναπνέουμε πολύ συχνά από το στέρνο, δηλαδή γεμίζουμε αέρα εδώ και όχι στην κοιλιά, δεν κάνουμε... Καταλαβες? Οπότε τώρα θα γεμίσουμε λίγο την κοιλιά, βάζουμε τα χέρια στην κοιλιά, γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους πολύ συχνά να προσπαθούν να κάνουν τεχνικές και να κουμπάνε την κοιλιά τους και λέει ότι δεν είναι. Για να έχεις καλύτερη αίσθηση του χώρου τον οποίο πρέπει να γεμίσεις με αέρα. Και απλά θα εισπνεύσουμε σε 4 χρόνους και θα εκπνεύσουμε σε 4 χρόνους. Είναι λίγο δύσκολο, με πολύ ελάχιστη πρακτική άσκηση βγαίνει μια χαρά και αν το κάνουμε αυτό 5-6 φορές, έτσι με μια συγκέντρωση, πραγματικά μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Και οπότε χρειάζεται να κάνουμε. Πάμε μαζί. Μπορεί να θέλετε να κλείσετε τα μάτια ή και όχι. Και κάνουμε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Φαίνεται. Τέλειο. Πάμε ξανά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Χωρίς να μιλάτε εσείς. Απλά εγώ μιλάω. Το κάνεις συνεχτικά. Κάνεις δηλαδή έτσι. Αναρωτιέμαι τώρα αν πρέπει να σας μιλήσω για αυτό. Για την τζιρίδα. Γιατί σκέφτομαι ότι πρακτικά θα μου πείτε, κυρία μου, είμαι πάνω από το γραπτό μου αυτή τη στιγμή και έχω φοβερό στρες. Τι να κάνω, να τσιρίξουμε στην αίθουσα που πραγματικά έτσι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά έχουμε μεγαλώσει μια κοινωνία που όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο. Μη. Μπορείτε να κάνετε μια εσωτερική τζιρίδα που είναι έτσι. Ή μια ακόμη πιο παρανοϊκή που είναι έτσι. Έτσι θα σας πάρουν και την κόλλα και το γραπτό και θα σας πούνε. Δεν πειράζει. Απαλλάσσεσαι εσύ από αυτό. Δεν χρειάζεται. Η τσιρίδα βοηθάει. Να δω αν... Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να τσιρίξω μέσα σε μαξιλάρι. Πιστεύεις ότι θα ακούγεται λιγότερο? Κανονικά ακούγεται έτσι. Χαμηλώστε την έντασή σας αν φοράτε ακουστικά, συγγνώμη. Δηλαδή πώς θα γίνει. Έχεις να πάρω δύο. Είχε διαφορά. Κάτσε να πάρω 3, μου σου πει. Άου, είχε αυτό το σπυράκι εδώ από πάνω. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το φαγητό και αναγνωρίζω ότι σε φάσεις άγχους η διάθεσή μας είναι να καταναλώσουμε τροφές που έχουν ζάχαρη και υδατάνθρακα, γιατί αυτές ζητάει ο οργανισμός, όμως guess what, αυτές δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν λέω να τις αποκλείσουμε, αλλά λέω να μην κάνουμε αυτό που τρώμε ασύστολα κάτι που έχει υδατάνθρακα και ζάχαρη και μπορούμε να πάμε σε κάτι πιο υγιεινό. Εκεί δηλαδή θέλουμε να μασουλάμε, γιατί να μην έχουμε κεράσια, φρούτο, ντοματίνια, σταφύλια, ροδακινά και κομμένα, κάτι που, ρε παιδί μου, ναι μεν. Αγαλληλινά. Όταν είσαι πολύ ζωρισμένος με κάτι, υπάρχει και το άλλο που μπορείς να κάνεις εκτός από αυτές τις τεχνικές. Να αφήσεις αυτό το κάτι για λίγο, για 5 λεπτά, να αλλάξεις λίγο την παράστασή σου και την εικόνα σου. Αυτό είναι λίγο τρίκι, γι' αυτό σας άφησα προς το τέλος, γιατί μπορεί να ξεχαστείς περισσότερο. Δηλαδή, η Αλίκη, όταν ήμασταν μικρές και καθόταν να έχει το γραφιάκι της μπροστά από την μπαλκονόπορτα και κοιτούσε έξω για να χαλαρώσει, μετά αυτή κοιτούσε μόνο έξω και μετρούσε τα φύλλα του δέντρου που είχαμε στο μπαλκόνι και δεν επέστρεφε πίσω το γραπτό της. Όμως αυτό μπορεί για λίγο να σε βοηθήσει. Απλά πρέπει να έχεις δύναμη ψυχής να επιστρέψεις γρήγορα πίσω σε αυτό. Δηλαδή, απλά χρειάζεται να αλλάξεις την κατάσταση. Να κοιτάξεις λίγο έξω, να αφήσεις αυτό που κάνεις, να πας να μπεις στο μπάνιο. Γιατί να μην μπεις στο μπάνιο, να κάνεις ένα. Να μπεις στο μπάνιο, να κάνεις ένα μπανάκι. Μπαίνεις στο μπάνιο, χαλαρώνεις για 5 λεπτάκια. Ιδανικά γυμνός και κάνεις το μπάνιο. Και εγώ τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω έτσι. Πείτε τώρα ότι
Όχι, αυτό σίγουρα θα με βρέξει. Αμάρι με. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Να αλλάξει λίγο την παράσταση. Ένα καλό βιβλίο και ένα ποτήρι νερό. Καλό νερό. Δεν ξέρω αν βοήθησε τίποτα από όλα αυτά σε αυτό το βίντεο. Πραγματικά πιστεύω ότι αν ακολουθήσετε κάποιες από αυτές τις τεχνικές, σίγουρα θα έχουν θετική επίδραση επάνω σας. Ξέρω ότι είχε και λίγο χιούμορ όλο αυτό το βίντεο, αλλά και πώς αλλιώς, σιγά τώρα, μην καθόμασταν και σας έλεγα «Κλείστε τα μάτια σας και με αυτόν τον τρόπο ηρεμήστε». Που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο και πλάκα-πλάκα μήπως κάνω ένα τέτοιο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σε άλλη όμως φάση, όχι τώρα που τρέχουμε γιατί έχουμε εξεταστική, πανελλαδικές, job interview, συνέντευξη για δουλειά και αγχωνόμαστε. Δεν λειτουργούν μόνο σε ένα επίπεδο άγχους όλα αυτά. Σας λέω από το να έχεις να ανεβείς σε μια σκηνή και να πεις κάτι, μέχρι το να πάω να δώσεις εξετάσεις, μέχρι το να πεις κάτι που σε δυσκολεύει σε κάποιον άνθρωπο, όλα αυτά μπορούν να επιδράσουν πολύ θετικά πάνω σου. Στην πραγματικότητα, θα ήθελα να μπορεί να υπάρχει αυτό το αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι και μόλις το λέει κάποιος να ηρεμείς, αλλά δεν γίνεται. Είμαστε σε συνεχόμενα στρεσογόνες καταστάσεις. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας ενισχύουν το άγχος. It's not you, it's me. Θέλω να πω ότι δεν φταίτε τόσο πολύ εσείς όσο η κοινωνία του σήμερα, οι ρυθμοί του σήμερα, τα παλαιότερα χρόνια που οι άνθρωποι ήμασταν σε καλύτερη επαφή με τη φύση, ήμασταν πιο γειωμένοι. Όλα αυτά ήταν λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Έχουμε χάσει λίγο αυτή την επαφή με τη φύση. Μια βόλτα στη φύση βοηθάει πάντα. Να τρέξεις, να παίξεις, να χορέψεις βοηθάει πάντα. Να ζωγραφίσεις. Αυτό το ζωγράφισε η φίλη μου, Σελήνη, ρε φίλε. Δείξω το. Τι φαίνεται, δεν φαίνεται. Εδώ. Να, εκεί το κέρατο. Το κέρατο είναι. Μέχρι. Όντως το να ζωγραφίσεις. Γενικά το art therapy με όποιο τρόπο να τραγουδήσεις, να παίξεις ένα μουσικό όργανο, οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να βοηθήσει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε έχετε να αντιμετωπίσετε αυτή τη στιγμή. Για οποιοδήποτε λόγο και αν κλικάρετε να μπείτε σε αυτό το βίντεο, εύχομαι τώρα να είσαστε πιο ήρεμοι και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά.